Ανώνας, κύμα τη θαλάσσης, ποίημα άφταστης ποιητικής και θεολογικής αξίας, είναι δημιούργημα τριών ημνογράφων, του Κοσμά, της Κασκανής και του Μάρκου. Μέσα από την καταπληκτική πλοκή των τροπαρίων, μιλείται το μέγα γεγονός της νίκης του Χριστού κατά του Άδη και του Θανάτου. Θα ακούσουμε τώρα τους ηρμούς της πρώτης, τρίτης, εβδόμης και οκτώης οδής, με επιλογή κάποιων τροπαρίων σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
της εξουσίας του Άρχοντος του Σκότους, του Χριστούς του Χριστού. Το μεγάλο αυτό γεγονός το γιορτάζει να βράει η εκκλησία μας. Οι ιερές ακολουθίες του Μεγάλου Σαββάτου είναι στολισμένες με ύμνους υψής της θεολογικής σημασίας. Στον Εσπερινό της Αποκαθιδόσεως, ο οποίος ψάλλεται αμέσως μετά τις μεγάλες ώρες της Μεγάλη Παρασκευή, ξεχωρίζουμε το περίφημο δοξαστικό, σε τον αναβαλόμενο, το οποίο θα ψάλλει η χοροδία μας σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Thank you.
θάνατος του Χριστού, λειτουργήσε ως πηγή ζωής και αθανασίας για το ανθρώπινο γένος. Όρθιος Σταύρος του Κυρίου κατέστη αγένοντος κρουνός ευλογιών στους αιώνες για τους πιστούς του Χριστού. Τα σκοτεινά δεσμένα λάθη δεν ήταν δυνατόν να κρατήσουν την πηγή της ζωής. Γι' αυτό και ανέστη τριαμπευτικά από το βασίλειο των νεκρών, γενόμενο συνάμα από αρχή ανάσταση ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένου. Ρίχη συγκινήσεως προκαλούν τα περίφημα εγγόνια, η ζωή εν τάφο άξιον εστίν και εγενέ πάσε. Σε αυτά λυμνείται ο φυσίζωος ύπνος του Χριστού, ως συντρίψαντα το κράτος του εχθρού. Τελειώνοντας, θα ακούσουμε από την χοροδία μας μερικά εγγόνια της πρώτης τάσης, η ζωή εν τάφο σε ήχο πλάγιο του πρώτου και μερικά της τρίτης τάσεως, εγενέ πάσε, σε ήχο τρίτο.